Κρικλή μου, για χαρά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα είστε στο κανάλι. Ήλιος, όπως βλέπετε, οπότε είπα να το εκμεταλλευτώ και να ανέβω να κάνω το εισαγωγικό και την παρουσίαση του σημερινού επεισοδίου έτσι στην ταράτσα. Δεν θα μιλήσουμε φυσικά για τον ήλιο, θα μιλήσουμε για μπαταρία σήμερα. Είχα μια μικρή περιπέτεια τις προηγούμενες ημέρες με την μπαταρία της μηχανής, οπότε σκέφτηκα να σας το κάνω επεισόδιο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για το επεισόδιο το οποίο ξεκινάει σε λίγο και το οποίο έχει να κάνει με το τι θα κάνουμε αν μείνουμε από μπαταρία. Τις προηγούμενες ημέρες, μια παρόμοια μέρα σαν τη σημερινή, σκέφτηκα να πάω μια κοντινή βόλτα για να τραβήξω μερικά πλάνα για ένα-δύο θέματα τα οποία ήδη σας τα έχω ανεβάσει. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η μπαταρία μου αισθανόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί αυτό που μου συνέβη. Τι μου συνέβη? Καταρχήν, όπως θα βλέπετε και στα πλάνα, ανέβηκα στο Στρούμπουλα, εκεί στην περιοχή. Έκανα αυτά που ήθελα να κάνω και μετά η μηχανή πήρε κανονικά μπροστά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια αποφάσισα να κινηθώ προς την Κέρη, προς το δάσος της Κέρης, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σχετικά, δηλαδή οδήγηση 5-6 λεπτά. Όντως, πήγα στο δάσος της Κέρης, όπου για καλή μου τύχη, τέλος πάντων, έγινα μάρτυρας μιας φυσικής διεργασίας, δηλαδή καμιά 20-30 όρνια είχαν αρχίσει να έχουν ένα τσιμπούσι με κάποιο μακάβριο έβριμα. Και αυτό σας το έχω κάνει βίντεο. Αφού κινηματογράφησα και αυτό το έκτακτο γεγονός, είπα εντάξει, τώρα καιρός είναι να γυρίσει σπίτι. Αν δε, όπως βλέπετε και όπως ακούτε, είχα ένα μικρό θεματάκι. Ναι, παρότι προσπάθησα με τη μίζα να το βάλω μπροστά, το μηχανάκι δεν. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή λέω μήπως κάποιο καλώδιο, κάτι, το ένα, το άλλο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα έβαλα σε δεύτερη σκέψη, τα άφησα πίσω μου και λέω τώρα πώς θα φύγεις από εδώ, πώς βάζουμε μπροστά μία μηχανή η οποία έχει μείνει από μπαταρία. Οι τρόποι είναι δύο. Ο ένας είναι φυσικά με καλώδια και παίρνοντας τροφοδοσία από μια άλλη μπαταρία, πιο μεγάλη, η οποία θα μας βοηθήσει να βάλουμε μπροστά τη μηχανή μας και να φτάσουμε στο πλησιέστερο συνεργείο. Στην περίπτωση μου δεν έπαιζε αυτό, γιατί απλά πρώτον δεν είχα καλώδια και δεύτερα δεν υπήρχε κάποιος εκεί τριγύρω να μου δώσει ρεύμα, κάποιο αυτοκίνητο. Οπότε πριν πάρω τηλέφωνο την οδική, γιατί αν έπαιρνα τηλέφωνο τη Μαρία. Λοιπόν, πριν πάρω τηλέφωνο την οδική, είπα να δοκιμάσω το δεύτερο τρόπο τον οποίο ξέρω για να αντιμετωπίσω θέματα σαν και αυτό που έχω εγώ. Ή νόμιζα ότι ήξερα, τέλος πάντων. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει μια τεχνική στην οποία βάζεις μια ταχύτητα. Μάλλον πρώτα βρίσκεις μια κατηφόρα. Μετά βάζεις μια ταχύτητα. Αφήνεις τη μηχανή σου να ρολάρει στην κατηφόρα. Αφήνεις το συμπλέκτη και παίρνει μπροστά η μηχανή σου. Τώρα, αναλόγως στο τι μηχανή έχει ο καθένας, είναι και διαφορετική η ταχύτητα που πρέπει να βάλεις. Εγώ στην αρχή, όπως θα δείτε, δοκίμασα βάζοντας δευτέρα. Δευτέρα, συμπλεκτάρισα, άφησα το συμπλέκτη, αλλά δεν τα κατάφερα. Και ο λόγος που δεν τα κατάφερα είναι πάρα πολύ απλός. Έπρεπε να είμαι όρθιος και την ώρα που άφηνα το συμπλέκτη να καθίσω απότομα στη σέλα για να μπορέσει να πάρει μπροστά η μηχανή. Δεν το ήξερα, αυτή τη τεχνική λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Οπότε ξαναπροσπάθησα και με τη μίζα φυσικά, πάλι δεν έγινε τίποτα. Και στην επόμενη κατηφόρα είπα να δοκιμάσω μια τελευταία φορά πριν πάρω τηλέφωνο την οδική. Στην τελευταία μου προσπάθεια έκανα το εξής, όπως βλέπετε στην εικόνα. Νεκρά, άφησα τη μηχανή να ρολάρει και όταν πήρα αρκετή φόρα,
Κάρφωσα την πρώτη, έβαλα την πρώτη, την κάρφωσα. Με συμπλέκτη έβαλα την πρώτη, άφησα την πρώτη, το συμπλέκτη απότομα. Εντάξει, εκεί η δικιά μου μηχανή πήρε μπροστά. Προσοχή, η δικιά μου μηχανή είναι ένα Yamaha XT660, οπότε μπόρεσε να δουλέψει αυτό με την πρώτη. Σε άλλες μηχανές ενδεχομένως να μην δουλέψει, έτσι. Αλλά γενικά αυτή είναι η φιλοσοφία. Φυσικά, μετά το πρώτο πράγμα που έκανα, καρφί στο συνεργείο. Άρα έτσι κάνοντας ένα ρεζουμέ για το πώς έβαλα μπροστά τη μηχανή, κατηφόρα, με νεκρά, συμπλεκτάρισμα, πρώτη, άφημα συμπλέκτη και φύγαμε. Πάμε τώρα να δούμε μερικά γενικά πράγματα για τις μπαταρίες και για τη συντήρησή τους. Μπαταρίες, μεγάλο κεφάλαιο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Για τη δικιά μου μηχανή, η μπαταρία που φοράει για να δουλεύει σωστά πρέπει να έχει ένα minimum 12,8 volt και να είναι 8 mAh. Ανάλογα με τη μηχανή, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές μπαταρίες. Οι πιο μεγάλες μηχανές, οι μεγάλες, οι χιλιάρες έχουν πιο μεγάλες, πιο δυνατές μπαταρίες. Καλό είναι, μάλλον οι μπαταρίες έχουν ένα συγκεκριμένο όριο ζωής. Αυτό εξαρτάται από το πόσο σωστά δουλεύει το όλο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο επαναφορτίζει τις μπαταρίες, το πόσο τακτικά κυκλοφορούμε τη μηχανή μας. Μια μηχανή η οποία είναι αποθηκευμένη, προφανώς και η μπαταρία θα πέσει, θα χαλάσει πιο γρήγορα από μια άλλη μηχανή η οποία κυκλοφορεί καθημερινά. Το πόσο πολλά ηλεκτρονικά έχουμε συνδέσει πάνω στην μπαταρία και τι διαρροές έχουμε, γιατί παιδιά κακά τα ψέματα, το κάθε επιπλέον πράγμα που βάζουμε πάνω, κάθε κόψιμο κτλ. Δημιουργεί κάποιες μικρές διαρροές. Καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μια μηχανή που είναι αποθηκευμένη σε ένα χώρο ο οποίος έχει πάρα πολύ υγρασία ή σε ένα χώρο ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις θερμοκρασία από ζέστη προς κρύο, πέφτει πιο γρήγορα. Αλλά για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις. Προσωπικά έχω αγοράσει έναν φορτιστή παύλα, να το πούμε, συντηρητή για την μπαταρία. Παλιότερα το πουλούσε και ένα γνωστό πολυκατάστημα, δεν κατάφερα να το βρω ποτέ εκεί, αλλά πήγα σε ένα ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και πήρα μια συσκευή, το βάζω στην πρίζα και κάθε βράδυ ακούμε και μουσικούλα, έτσι, αυτά είναι τα καλά τώρα της ταράτσας. Και κάθε βράδυ, 2 ώρα το χειμώνα, βάζω τους δύο πόλους και την έχω στη συντήρηση. Αυτή η διαδικασία με βοήθησε στο να κρατήσω και αρκετό καιρό την προηγούμενη μπαταρία. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ τη μηχανή την έχω ήδη 3 χρόνια και υπολογίζω ότι η συγκεκριμένη μπαταρία είναι τουλάχιστον 5 ετίας. Οπότε μία τακτική συντήρηση, μία φροντίδα θα σας βοηθήσει. Τώρα, τι να κάνετε σε περίπτωση που σας τύχει αυτό που τύχε σε μένα, αν δεν είστε με παρέα, θα εφαρμόσετε κι εσείς ή τη διαδικασία που έκανα εγώ και αν δεν τα καταφέρετε, οδική βοήθεια. Αυτά τα λίγα για τις μπαταρίες. Προτείνω ο καθένας από εμάς να έχει πάντα υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνει ο κατασκευαστής. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε μέσα στα manual των μηχανών. Αν δεν έχετε το manual της μηχανής σας, μπορείτε να το googlάρετε και να το βρείτε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και εκεί σας δίνει ακριβώς τον τύπο της μπαταρίας, πόσο δυνατή πρέπει να είναι, πόσο θέλει για να φορτίσει, πόσο δεν θέλει για να μην, τι δεν πρέπει να προσέχουμε και όλες τις τεχνικές πληροφορίες. Κλείνοντας, να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη μπαταρία που έβαλα εγώ είναι μπαταρία ξηρών στοιχείων και όχι υγρών. Έτσι έχει μια διαφορά με τα υγρά στοιχεία, είναι κάπως, είναι λίγο διαφορετικές οι συνθήκες για τη φόρτιση και όλα τα σχετικά. Πάμε για αποφώνηση. Η στραβή μπορεί να τύχει σε όλους. Έτσι μου τύχε και εμένα με την μπαταρία μου. Ευτυχώς κατάφερα και έβαλα μπροστά τη μηχανή και το θέμα λύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να σας βοήθησα λιγάκι με αυτά που σας είπα και με αυτά που σας έδειξα. Φροντίστε ιδίως τώρα το χειμώνα να έχετε τις μπαταρίες σας καλοσυντηρημένες, γιατί μπορεί και εσείς σε μια μικρή βολτούλα να αντιμετωπίσετε θέματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να αφορά τον εξοπλισμό σας
και να πατάτε τις καμπανούλες σας, τις εγγραφές και όλα τα σχετικά και για χαρά σε όλους.